Τεράστιο είναι το κύμα συμπαράσταση στην Κρήτη. Οι πολίτε πέφτουν προκειμένου να δώσουν αίμα. Η Μέρη Καριωτάκη θα μα πει περισσότερα και είναι πράγματι συγκινητικό, Μέρη. Είναι χαρακτηριστικό, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, ότι η αιμοδοσία όπου αιματοκρίτης έτσι κι αλλιώς είχε προγραμματίσει σήμερα στην ενορία του Αγίου Νικολάου εδώ στην Αλικαρνασσό θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί στις 8. Δυστυχώς, είναι μια λέξη που δεν θα έπρεπε να ακουστεί σήμερα, ευτυχώς λένε όλοι, η ώρα αυτή έχει παρέλθει, είναι γεμάτη η αίθουσα και φυσικά δεν θα φύγουν μέχρι και ο τελευταίος εθελοντής που έχει σήμερα πάει, έχει σπεύσει εκεί, να δώσει αίμα για τους ανθρώπους που το χρειάζονται. Και αυτό είναι ένα γεγονός που συμβαίνει από νωρίς το πρωί, από τη στιγμή δηλαδή που οι άνθρωποι από το Εθνικό Κέντρο Αίματος ζήτησαν τη βοήθεια όλων. Η χώρα, η Κρήτη μπορεί να είναι σε καλό επίπεδο σε ό,τι αφορά την επάρκεια αίματος. Δυστυχώς η υπόλοιπη χώρα δεν είναι σε καλό επίπεδο. Χρειάζονται αίμα και αυτό το γεγονός έχει δημιουργήσει ακόμα περισσότερα προβλήματα. Είδαμε βεβαίως και στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης να σπέβδουν στα κέντρα. Βλέπετε και το σχετικό χάρτη όπου υπάρχουν ανά την Ελλάδα προκειμένου να δώσουν αίμα οι άνθρωποι. Πρέπει να πούμε ότι στα νοσοκομεία της Κρήτης από τις 8.30 το πρωί ως και τις 2 το μεσημέρι και από τις 4.30 το απόγευμα ως και τις 8 καθημερινά και στο Παγνί και στο Βενιζέλιο και στο Ρέθυμνο είναι ανοιχτά τα τμήματα αιμοδοσίας προκειμένου να αιμοδοτήσει όποιος θέλει. Φυσικά υπάρχουν οι εθελοντές, οι κινητές μονάδες, έχουν όλοι αναρτήσει τα δικά τους προγράμματα. Είναι πολύ εύκολο κανείς να βρει πού θα μπορούσε να σπεύσει προκειμένου να αιμοδοτήσει. Και όπως λένε, Κατερίνα, σήμερα είναι μια πραγματικά συγκινητική στιγμή, θα το ακούσουμε βεβαίως και παρακάτω, μια συγκινητική στιγμή με πάρα πολλά παιδιά, νεαρά παιδιά, κυρίως φοιτητές, να σπεύδουν στις αιμοδοσίες, να αιμοδοτήσουν για τους συναδέρφους τους φοιτητές, που αυτές τις ώρες περνάνε δύσκολα στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας και έχουν την ανάγκη όλων μας. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να ακούσουμε. Ήρθαμε να αιμοδοτήσουμε για τους τραυματίες του ατυχήματος Ατέμπη. Ήρθα γιατί αυτό το θλιβερό σημάδι που έχει συμβεί και έχει συντράξει όλη τη χώρα και νομίζω πως όλοι πρέπει να δώσουμε και να βοηθήσουμε. Πρέπει να ερχόμαστε πιο συχνά, η αλήθεια είναι. Τώρα τι να σας πω. Είναι τραγική η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Μοιραζόμαστε μια συγκλονιστική αιμοδοσία. Μπορεί το κλίμα να είναι πένθυμο και βαρύ. Ωστόσο, βλέπετε ήδη ουρές νέων παιδιών, φοιτητών και παλιών αιμοδοτών. Είμαστε υπερήφανοι για όλο τον κόσμο που έχει αμέσως ανταποκριθεί στα καλέσματα για αίμα. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε την τελευταία στιγμή να συμβεί κάτι όπως είχε γίνει και στο Μάτι για να αιμοδοτήσει ο κόσμος. Μας συγκινεί βαθύτατα η προσέλευση αυτών των νέων παιδιών. Έχουμε δεχτεί δεκάδες τηλεφωνήματα από φοιτητές από όλη την Κρήτη. Πραγματικά δεν έχουμε λόγια, τους ευχαριστούμε και είναι αληθινά κάτι μικρό αλλά με πολύ μεγάλο συμβολισμό στην ανίποτη τραγωδία που βιώνουμε όλοι.